Η κύρωση του πρωτοκόλλου εντάσσεται και υπερετεί τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης. Ποια είναι αυτή η στρατηγική επιλογή? Αυτή δεν είναι άλλη παρά η στήριξη των αναγκών της αστικής τάξης. Αυτή η στήριξη αποτελεί και τη μήτρα όλων των δεινών της λαϊκής οικογένειας. Αυτές τις ανάγκες δηλαδή του κεφαλαίου, είναι που τις ανάγεται σε εθνικό συμφέρον, όταν στον αντίποδα αυτών των αναγκών βρίσκονται οι λαϊκές ανάγκες οι οποίες τις αλαπατούνται. Έτσι λοιπόν στο εσωτερικό, στο όνομα της διαμόρφωσης ενός πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος για τη δράση των επιχειρηματικών ομίλων, τσακίζεται τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, τα δικαιώματα του λαού, θυσιάζεται την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Στο εξωτερικό, αυτή η στρατηγική περνάει μέσα από τη λογική της αναβάθμισης της χώρας μας και της ισχυροποίησης του ρόλου της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή, που σε απλά ελληνικά σημαίνει νέα μέτρα διευκόλυνσης της οικονομικής διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στην περιοχή των Βαλκανίων. Ακριβώς αυτή η επιλογή της αστικής τάξης της χώρας μας είναι που συμπλέει με τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς στα Βαλκάνια. Σε μια περιοχή δηλαδή όπου εξήνονται οι ανταγωνισμοί ανάμεσα από τη μια μεριά στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη μεριά στη Ρωσία και την Κίνα. Ανταγωνισμοί που έχουν ως επίκεντρο βεβαίως την παρουσία των δυνάμεων αυτών στην περιοχή, αλλά και τα ιδιαίτερα οικονομικά συμφέροντα. Έτσι λοιπόν, σε ένα τόσο οξυμένο περιβάλλον ανταγωνισμών, η Ελλάδα αναδεικνύεται σε χρήσιμο μεντεσέ της αμερικάνικης πολιτικής, της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή και γι' αυτό ακριβώς το λόγο και αποσπά τα εύσημα της αμερικάνικης κυβέρνησης και του κυρίου Τραμπ, του Αμερικάνου πρέσβη, του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και της Μέρκελ. Και ο λαός μας, ο θυμόσοφος, λέει το εξής: «Πες μου το φίλο σου και αυτό που σε επικροτεί για να σου πω ποιος είσαι». Έτσι λοιπόν η ισχυροποίηση της αμερικανοτατικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή δεν είναι τίποτε άλλο παρά να προασπίσει ακριβώς τα οικονομικά συμφέροντα σε ένα παιχνίδι μοιράσματος και ξαναμοιράσματος των αγορών, σε ένα παιχνίδι κατασκευής των αγωγών μεταφοράς των πηγών, των ενεργειακών πηγών. Η ισχυροποίηση που επιτυχάνεται με την ένταξη των Σκοπίων στο ΝΑΤΟ, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, η ισχυροποίηση αυτής της στρατιωτικής παρουσίας, της στρατιωτικής μηχανής δηλαδή των ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων στην περιοχή επιτυγχάνεται. Δηλαδή τι κάνετε, ισχυροποιείται ακόμη περισσότερο τη θέση των φωνιάδων των λαών, πολλαπλασιάζοντας έτσι τους κινδύνους στρατιωτικών συγκρούσεων στην περιοχή, όπου στο επίκεντρο αυτών των στρατιωτικών εμπλοκών θα βρεθεί και η ίδια η Ελλάδα. Πώς τώρα αυτή η εξέλιξη, δηλαδή η ένταξη του ΝΑΤΟ, της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, ενισχύει την ειρήνη όπως ισχυρίζονται οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η ίδια η κυβέρνηση, εδώ δεν μπορούμε να πούμε τίποτα παρά μόνο ότι η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια, όταν είναι γνωστό ότι οι Αμερικάνοι, ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν τον βασικό, τον κατεξοχήν παράγοντα αποσταθεροποίησης της περιοχής. Δεν διστάζουν να αλλάζουν τα σύνορα. Και αυτό το κάνανε τα τελευταία χρόνια μετά τις ανατροπές του σοσιαλισμού. Ποιος διαμέλυσε την ενιαία Ιουγκοσλαβία και δημιούργησε κράτα προτεκτοράτα? Ποιοι αξιοποίησαν τον εθνικισμό ακριβώς για να επιβάλλουν αυτές τις αλλαγές των συνόρων? Οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάνει στο σημείο ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση να κατηγορεί το ΚΚΕ ότι δεν υπάρχει στην ένταξη του ΝΑΤΟ στα Σκόπια στο ΝΑΤΟ, αλλά και τις συμφωνίες των Πρεσπών, ότι δεν υπάρχει αριστερό όχι και ότι το ΚΚΕ συμπνέει με τον εθνικισμό. Ποιος αλήθεια συμπνέει με τον εθνικισμό? Για 4 χρόνια αλήθεια δεν συγκυβερνήσατε με τον κύριο Καμένο και τους ανεξάρτητους Έλληνες?
ο οποίος μιλάει για ότι η Μακεδονία είναι μία και μάλιστα είναι ελληνική. Και σήμερα η κυβερνητική σας πλειοψηφία δεν στηρίζεται σε δύο οι οποίοι ψήφισαν όχι στη Συμφωνία των Πρεσπών από εθνικιστική άποψη και καλούσαν κάποιοι από αυτούς και στα ίδια τα εθνικιστικά συλλαλητήρια. Έτσι λοιπόν είναι φανερό ότι αποτελείται ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση το συνώνυμο του τυχοδιοκτισμού και της υποκρισίας. Προσπαθείτε με κάθε τρόπο να συγκαλύψετε ότι το ναι στη Συμφωνία, το ναι στο πρωτόκολλο συμπλέει με το όχι της Νέας Δημοκρατίας, του Κινάλ και των υπολείπων κομμάτων. Γιατί ακριβώς όλοι αυτοί θέλουν να ισχυροποιηθεί η παρουσία των ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Η διαφορά σας ανάμεσα στο ναι και στο δικό τους όχι βρίσκονται στα αργύρια των ανταλλαγμάτων και όχι στην ουσία. Από κοινού καλλιεργείται το ραγιαδισμό της υποταγής και το ρεαλισμό της υποταγής και της μυρολατρίας, που μόνο δεινά φέρνει στους εργαζόμενους αλλά και στους λαούς της περιοχής. Το δικό μας όχι έχει ως βάση τη διενίσχυση της αντικαπιταλιστικής πάλης της εργατικής τάξης και του λαού μας. Της πάλης ενάντια στα υπεριαλιστικά σχέδια για τη λαϊκή χειραφέτηση, για τη φιλία και την αλληλεγγύη των λαών.